Στον ομό βρίσκεται και ο Κρόκος Κοζάνης, η πασίγνωστη κομόπολη με την παραγωγή του ομώνυμου μπαχαρικού και μοναδική κροκαλλιεργούμενη περιοχή της Ελλάδας. Ο Άγγελος Μάρκου με ξεναγεί στην πατρίδα του Κρόκου λίγο πριν μου αποκαλύψει τις ευεργετικές του ιδιότητες. Στον δρόμο μας περάσαμε έξω από το συνεταιρισμό. Εκεί συναντήσαμε και τον πρόεδρο Νίκο Πατσιούρα. Αλλά νομίζω ότι είναι ώρα για μια δροσερή πρόταση. Και αφού βρίσκομαι στην πηγή του Κρόκου, τι το καλύτερο από το να ετοιμάσουμε ένα σπιτικό δροσερό αναψυκτικό με ρόφημα που θα έχει μέσα βότανα και Κρόκο Κοζάνης, αλλά και στίγματα Κρόκου Κοζάνης. Πάμε να το φτιάξουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε χυμό από ροδάκινα. Θα ζεστάνουμε περίπου 2 φλιτζάνια. Περιμένουμε να ζεσταθεί. Ωραία, έχει ζεσταθεί ο χυμός από τα ροδάκινα. Θα πάρουμε 2 με 3 κουτάλες, όπως είναι ζεστός ο χυμός, και θα τον βάλουμε μέσα σε μια μεγάλη κανάτα. Θα βάλουμε στίγματα από Κρόκο Κοζάνης, το χρυσάφι της ελληνικής φύσης. Λοιπόν, θα χρειαστούμε, θα μου υπολογίζετε γύρω στα 8 με 10 στίγματα, τα οποία θα τα βάλουμε κατευθείαν μέσα στο χυμό που είναι ζεστός, γιατί χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο από ότι το ρόφημα για να αφήσει όλες τις ευεργετικές ιδιότητες. Λοιπόν, τώρα έχουμε σβήσει τη φωτιά, παίρνουμε το ρόφημα που είναι με βότανα, μέλι, πορτοκάλι και φυσικά Κρόκο Κοζάνης. Θα χρειαστούμε γύρω στα 3 φακελάκια. Θα υπολογίσετε κάθε φορά όταν φτιάχνετε ένα ρόφημα ότι ανά 400 ml σας χρειάζεται μια συσκευασία, ένα φακελάκι δηλαδή. Εμείς σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε 3 φακελάκια. Φανταστείτε τι ωραία που θα δέσουν τώρα όλα τα αρώματα με το πορτοκάλι, το μέλι και φυσικά με την ωραία αυτή γεύση του Κρόκου. Θα αφήσουμε ακόμη 1 λεπτό, μου υπολογίζετε το ότι θα πρέπει το ρόφημα να μείνει μέσα στο χυμό γύρω στα 4 λεπτά. Ήρθε η ώρα όμως να προσθέσουμε και το μέλι. 2 κουταλιές της σούπας είναι ό,τι πρέπει. Το ρόφημα με τον Κρόκο Κοζάνης έχει αφήσει όλη τη γεύση και το άρωμα μέσα στο χυμό που έχουμε ετοιμάσει. Τα αποσύρουμε, θα βάλουμε όλο αυτό που έχουμε ετοιμάσει εδώ μέσα στην κανάτα μας. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει από τον Κρόκο, απίστευτο, ε! Θα προσθέσουμε για περίσσια γεύση κομμάτια από νεκταρίνια ή από ροδάκινα, ό,τι σας βρίσκεται. Νομίζω ότι μερικά φυλλαδιός μου θα είναι ό,τι πρέπει. Ταιριάζει με τον Κρόκο, ταιριάζει με τα νεκταρίνια, με το μέλι, παγαριά. Και τελευταίο υλικό, ανθρακούχο νερό, καλά παγωμένο. Τέλειο, υγιεινό, δροσερό και πάνω απ' όλα από τα χεράκια σας, σπιτικό, με Κρόκο Κοζάνης. Ο Άγγελος όμως με περιμένει να τα πούμε και νομίζω θα του αρέσει πολύ να δοκιμάσει από το αναψυκτικό μου. Άγγελε, θέλω να δοκιμάσεις από το αναψυκτικό ευεξίας που ετοίμασα με Κρόκο Κοζάνη. Μεγάλη έκπληξη αυτή. Νομίζω ότι καταρχήν βλέπω ένα εξαιρετικό ρόφημα, φοβερό χρώμα. Με εμπνέει πολύ για να το πιω, για να δω. Είναι καταπληκτικό. Σ' αρέσει. Και είναι απόγευμα τώρα. Σκέψου, ακριβώς την ίδια σύνθεση, το βραδάκι και με λίγο αλκοόλ για κοκτέιλ. Πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή. Το συνηθίζουμε, το βάζουμε λίγο το αλκοόλ, γιατί το αλκοόλ είναι και καλός διαλύτης για τον Κρόκο. Αλήθεια.
εξαιρετικός. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα έχει πολύ ωραίο άρωμα, πολύ δροσερό, αλλά έχει δώσει και την ενίσχυση με τον κρόκο σαν επίγευση, που βγάζει ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Θέλω λίγο να μου πεις για τις ευεργετικές ιδιότητες του κρόκου Κοζάνης. Κοίτα, ο κρόκος είναι ένα ευλογημένο προϊόν. Είναι η όλη η δράση του βασίζεται στην αντιοξειδωτική του ιδιότητα. Ο κρόκος λοιπόν, επειδή είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό, βοηθάει πάρα πολύ στην προστασία των κυττάρων. Οι ουσίες του περνάνε κατευθείαν στο αίμα. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε βρει ότι ο κρόκος έχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Γι' αυτό και φτιάξαμε τα ροφήματα με κρόκο Κοζάνης, που από ό,τι κατάλαβα τα δημιούργησες και σαν βάση για το ρόφημα το αναψυκτικό μας, στο οποίο έχουμε αναμίξει πάρα πολλά βότανα, κυρίως μεσογειακής προέλευσης, μαζί με τον κρόκο Κοζάνης, ώστε να έχουμε ένα καθημερινό ρόφημα. Η εταιρεία μας λοιπόν δημιούργησε μια ιδέα ενός αντιοξειδωτικού ροφήματος με πολύ ισχυρή δράση για τον οργανισμό, αλλά παράλληλα να δώσουμε τον τρόπο σε μια τοπική κοινωνία όπως είναι η κροκοπαραγωγή να έχουν αειφορία, να έχουν μέλλον και μέσα από αυτή τη διαδικασία να αναπτύξουν και τη δικιά τους παραγωγή, αλλά και ο κόσμος να μπορεί να ευεργετηθεί από ένα καλό πρόβλημα. Οπότε πάει καλά η παραγωγή του κρόκου. Τα τελευταία χρόνια έχουμε υπερτριπλασιάσει τον όγκο. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό. Εξάλλου, ο ελληνικός κρόκος θεωρείται η καλύτερη ποιότητα παγκοσμίως. Αλλά... τι είναι, το μικρό κλίμα λοιπόν είναι. Όχι τόσο πολύ, όσο η συγκέντρωση και η διαδικασία αποξήρασης που χρησιμοποιούμε. Μάλιστα. Είναι pop προϊόν, το οποίο είναι σημαντικό και για τους Ευρωπαίους και για τις διεθνείς αγορές. Μάλιστα. Ας πιούμε λοιπόν στον κρόκο Κοζάνης. Γεια σου. Πάρα πολύ ωραίο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.